τελειώσει και οι συνάδελφοι και η στάση εργασίας και όσους δουλεύαν, κατανοητό. Κατανοητό, λέω, το γεγονός της καθυστέρησης, φαντάζομαι από όλους, γιατί ορισμένα ζητήματα δεν ήταν εύκολα. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε εξέλιξη είναι οι αγώνες των εργαζομένων, όχι μόνο στο δικό μας κλάδο και σε άλλους κλάδους. Αυτό που έχουμε να πούμε σήμερα για τη σημερινή μέρα, για τη σημερινή κινητοποίηση, είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, αλλά ελάχιστοι το λαμβάνουν υπόψη τους. Ότι οι κινητοποιήσεις, συνάδελφοι, έχουν αποτελέσματα. Αποτέλεσμα είναι, συνάδελφοι, να δημιουργήσεις και μια ρογμή σε αυτό που λέμε κυβέρνηση και εργοδοσία, να μπορέσεις όχι να καλύψεις έναν παραπάνω εργαζόμενο, αλλά να δώσεις να καταλάβουν σε αυτούς που φτιάχνουν τους νόμους κομμένους και ραμμένους, ώστε να ωφεληθούν στο τέλος οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ότι τους εργαζόμενους, μάλλον αυτό που λέμε, ότι δεν μπορείς να λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδοχο υπάλληλο, χωρίς τον επισητιστή, χωρίς τον εργαζόμενο διανομέα, χωρίς τους εργαζόμενους του κλάδου. Τι βγαίνει σήμερα από τη σημερινή παρέμβαση εδώ στο Υπουργείο και από την αγωνιστική στάση των εργαζομένων που κάναν στάση εργασίας, που μαζεύτηκαν μπροστά εδώ στο Υπουργείο? Βγαίνει το εξής, ότι η κυβέρνηση για πρώτη φορά αρχίζει και συζητάει το γεγονός ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να πάρουν την αποζημίωση ειδικής στήριξης οι χιλιάδες συνάδελφοί μας που δουλεύουν σε εργολαβικά γραφεία, που είναι από δουλεμπορικά συνεργεία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα και πρέπει να σταθούμε. Δεν ανακοινώνουμε σήμερα, ούτε εμείς βεβαίως, γιατί δεν ανακοινώνει η ίδια η κυβέρνηση, ότι τελικά καλύπτονται αυτοί οι εργαζόμενοι, αλλά είναι η πρώτη φορά που με την παρέμβαση των ίδιων των εργαζομένων αρχίζει και συζητάει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το δεύτερο ζήτημα είναι για τις περιβήμες άδειες, τις κανονικές μας άδειες. Ακούστε, συνάδελφοι. Αυτοί λοιπόν έχουν καταλάβει ότι το πρόβλημα θα είναι μεγάλο, ότι θα πάει 31 ο μήνας, ο Δεκέμβρης, και θα πρέπει η εργοδοσία να δώσει τις άδειες στους εργαζόμενους. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εξετάζουν πώς είναι δυνατόν να τους διευκολύνουν τους εργοδότες για κανένα 2-3 μήνες ακόμα μέσα στο 2021. Εμείς τους είπαμε ότι κάθε άδεια που δεν έχει δοθεί μέχρι 31 Δεκέμβρη πρέπει να είναι απαιτητή και πρέπει να την πληρωθούμε από τους εργοδότες κανονικά στον ονομαστικό μας μισθό. Αυτό δηλαδή που λέει σήμερα ο νόμος. Φαίνεται ότι και το σημερινό νόμο δεν έχουν σκοπό να τον εφαρμόσουν οι εργοδότες. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και σχεδιάζει να δώσει παράταση στην κανονική άδεια των εργαζομένων του 2020, μπορεί έναν, μπορεί δύο, μπορεί και τρεις μήνες ακόμα. Εμείς είπαμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, δεν έχουν δώσει δεκάρα τσεκιστή από την τσέπη τους από τους 23 Μάρτη μέχρι σήμερα, να τσακιστούν να δώσουν τις άδειες κανονικά. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα και την πίεση γι' αυτό. Και τρίτο ζήτημα, για τα θέματα που έχουν να κάνουν, συνάδελφοι, με την πανδημία, με το θέμα της υγείας κτλ. Όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και ο ένας το ρίχνει πάνω στον άλλον. Εμείς να πούμε το εξής, πρέπει να δεσμευτούμε και εδώ κι άλλη μια φορά. Να μην αφήσουμε σε κάθε χώρο δουλειάς κανέναν εργαζόμενο που να κινδυνεύσει από αυτή την πανδημία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς να επιβάλλουμε τα μέτρα ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε σε κανέναν άλλον, ούτε στον ΕΟΔΗ, ούτε στο Υπουργείο, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στον εργοδότη. Που σημαίνει πρέπει να ενισχύσουμε τις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς, και αν δεν έχουμε, να τις φτιάξουμε και να λειτουργήσουν και να επιβάλλουμε εμείς τα μέτρα για να μπορέσουμε να μείνουμε ζωντανοί, να μείνουμε δυνατοί, να μείνουμε όρθιοι, να μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που έχουμε παράξει όλα τα προηγούμενα χρόνια ως απίστευτα κέρδη για τον εργοδότη και που λείψανε βεβαίως από τις δικές μας οικογένειες και κυρίως για το επόμενο διάστημα που θα είναι, όλοι το ξέρουμε, πάρα πολύ δύσκολο. Ό,τι σήμερα μας ανακοινώθηκε γύρω από προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ομολογία τους ότι θέλουν εν τέλει τα επιδόματα ανεργίας
σιγά σιγά να τα τελειώνουν. Θέλουν αντί να μας δίνουν το επίδομα ενεργείας, ειδικά στους εποχικούς, να τα δίνουν στους εργοδότες για να μας απασχολούν με τα δικά μας λεφτά, ξαναλέμε, με τα λεφτά που εμείς δίνουμε από το μισθό μας, από τις κρατήσεις μας, από τους φόρους μας. Σε αυτό είμαστε κάθε αντίθετοι, το έχουμε πει 10.000 φορές, το ξαναλέμε και τώρα, και κάθε τέτοια είδους προσπάθεια εμείς θα την αντιμετωπίσουμε όπως την αντιμετωπίζουμε. Να πληρώσει λοιπόν η εργοδοσία. Το υπόλοιπο από τα χρήματα που παίρνουμε για την αναστολή, να μην μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς στήριξη, να πάρουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που σήμερα δεν παίρνουν αυτή την αποζημίωση ειδικού σκοπού, και κυρίως μην τολμήσουν και κόψουν ρεύμα, κάνουν κανένα πληστηριασμό σε εργαζόμενους που σήμερα βρίσκονται στα αζήτητα. Θα μας βρουν απέναντί τους, γιατί βεβαίως δεν έχουν κανένα σκοπό από ό,τι φαίνεται να θίξουν τους τραπεζίτες εδώ απέναντι που είμαστε, ή να θίξουν τις ΔΕΚΟ, οι οποίες σιγά σιγά μπαίνοντας μέσα στο χειμώνα και αυξάνοντας το κόστος της ενέργειας θα μας υποχρεώσουν να πληρώνουμε 2 και 3 φορές παραπάνω. Τους λέμε λοιπόν μην τολμήσουν και απλώσουν χέρι σε εργατικό σπίτι. Εμείς με την αλληλεγγύη μας, το συνδικάτο, τα σωματεία, όλα, θα αντιμετωπίσουμε και αυτή τη θύελα, όπως πολύ καλά ξέρουμε, όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Έχουμε πείρα, έχουμε εμπειρία, έχουμε και τη δύναμη και θα την επιβάλλουμε στο βαθμό που πραγματικά μπορούμε. Γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων. Γι' αυτό ζητάμε την οργάνωση στα σωματεία, να μην μείνει κανένας εργαζόμενος απροστάτευτος. Και αυτό έχει προϋπόθεση να μην είναι κανένας εργαζόμενος έξω από τα σωματεία. Και επειδή ετοιμάζω συνδικαλιστικό νόμο, ένα τελευταίο πράγμα. Προχωράνε, έχουν προχωρήσει, σε λίγες μέρες θα τον εμφανίσουν. Εμείς το πρώτη μέρα στη δουλειά, πρώτη μέρα στο σωματείο, πρέπει να είναι το σύνθημά μας για το επόμενο διάστημα. Το μόνο που μπορεί πραγματικά να μας σώσει από αυτή τη λέλαπα που μας περιμένει είναι η ενότητά μας, η αλληλεγγύη μας, οι κινητοποιήσεις μας, οι μαζικές διαδικασίες των σωματείων μας, και βεβαίως μακριά από ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ηλεκτρονικά μητρώα και τέτοια κουραφέξαλα, τα οποία το μόνο που θέλουν να κάνουν να υπονομεύσουν τη λειτουργία και τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.